Επιτρέψτε μου να περιοριστώ στη δευτερολογία μου μόνο στις υπουργικές τροπολογίες. Έχει εξαντληθεί το θέμα του νομοσχεδίου. Και το λέω αυτό διότι είναι ενδεικτικές τόσο οι υπουργικές τροπολογίες και για τον τρόπο καλής νομοθέτησης, όσο και για τη στόχευσή τους, για το βάθημα των αντιδραστικών αναδιαρθρώσεων, προκειμένου να υπηρετηθεί αυτή η πολιτική που εφαρμόζει η αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης. Με ειδικό αριθμό 1246 και ειδικό 122, καταρχήν είμαστε αντίθετοι στο σύνολο των υπουργικών τροπολογιών. Στη 1246 γενικό και 122 ειδικό βαραίνουν τα άρθρα 1, 2, 3 που αφορά την αξιολόγηση, πιστοποίηση και τροποποίηση των επενδυτικών σχεδίων οπτικοακουστικών έργων. Πρόκειται για αλλαγές που έχουν ως στόχο να διευκολύνουν τους επενδυτές στο οπτικοακουστικό κομμάτι, να ξεπερνούν τα γραφειοκρατικά εμπόδια που έβαζαν οι μέχρι σήμερα ισχύουσες διατάξεις. Αλλάζει τις προθεσμίες για να συμπιεστούν οι χρόνοι αναμονής και αντικαθιστά τα όργανα του Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων που είναι αρμόδια για τον έλεγχο της επένδυσης με ορκωτούς λογιστές εκτός από τις περιπτώσεις των επενδυτικών σχεδίων ιδιαίτερου μεγέθους, σημασίας ή πολυπλοκότητας όπου συγκροτεί το ΕΚΟΜΕ όργανο από τους υπαλλήλους του. Πρόκειται λοιπόν για αλλαγές που εντάσσονται σε μια προσπάθεια της κυβέρνησης να διευκολυνθεί η κερδοφορία των επενδυτών και η καπιταλιστική ανάπτυξη. Όμως αυτή η ανάπτυξη, όπως και σε όλους τους άλλους τομείς, δεν πρόκειται να αντιμετωπίσει τα λαϊκά συμφέροντα. Εξάλλου, οι αλλαγές αυτές δεν αλλάζουν το χαρακτήρα και την κατεύθυνση του ήδη υφιστάμενου νόμου 4487 του 2017, τον οποίο εμείς ως ΚΚΕ τότε τον είχαμε καταψηφίσει. Σε σχέση με τον γενικό αριθμό της Υπουργικής Τροπολογίας 1247 και ειδικό 123, που αφορά ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, καταψηφίζουμε, βαραίνουν τα άρθρα 2 και 5. Στο άρθρο 2 αναφορικά με την παράταση συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πρώτου και δευτέρου βαθμού λόγω COVID. Έχουμε να πούμε ότι στην πρώτη παράγραφο δίνει παράταση μόνο 2 μηνών σε ένα τμήμα των συμβασιούχων, ενώ η κυβέρνηση και το Υπουργείο Εσωτερικών γνωρίζουν πολύ καλά ότι οι ανάγκες αυτές είναι πολύ μεγάλες και θα παραμείνουν και μετά την 31η του Μάη. Θα μπορούσαμε βέβαια να πούμε ένα παρόν στη συγκεκριμένη τροπολογία. Εγώ θα σε λέγα ακόμα και ναι. Αλλά στη συγκεκριμένη διάταξη και με την ακριβώς επόμενη παράγραφο, η κυβέρνηση προχωρά στην απαράδεκτη ενέργεια απόλυσης όλων των συμβασιούχων που έχουν κλείσει 24 μήνες εργασίες. Είναι μια απαράδεκτη διάταξη και θα έπρεπε να την είχατε αποσύρει. Για το άρθρο 5 που αφορά προθεσμίες και αναστολή κτήσης ηθαγένειας, έχουμε να πούμε ότι στην αναστολή για την έκδοση απόφασης κτήσης ηθαγένειας στην περίπτωση ποινικών διώξεων προστίθονται και οι ανήλικοι ετούντες. Δεν είμαστε αντίθετοι με την αναστολή, είμαστε όμως αντίθετοι με την αθρώα απόρριψη για τους ανηλίκους, οι οποίοι θα έπρεπε στην πραγματικότητα να προστατεύονται ακόμα και στην περίπτωση ποινικής δίωξης που θα πρέπει να εξετάζεται με πολύ μεγάλη προσοχή. Άλλωστε είναι ανύπαρκτες οι υποδομές πρόληψης του εγκλήματος για τους ανήλικους, αλλά και στην περίπτωση της καταστολής οι αρμόδιες εισαγγελίες βρίσκονται σε μια απαράδεκτη κατάσταση. Ακόμα χειρότερα βέβαια στα ζητήματα του σοφρονισμού. Τώρα, σε σχέση με την τροπολογία 1248 με γενικό αριθμό και 124 ειδικό που αφορά τις διατάξεις για τον τύπο. Και αυτή στα πλαίσια της καλής νομοθέτησης, όπως μας έχει συνηθίσει ο κύριος Βορύδης, αλλάζει το νόμο περί τύπου, μόνο για τις εφημερίδες. Και τι επιδιώκει η κυβέρνηση μέσα από αυτή τη διαδικασία? Ότι σε περίπτωση καταδίκης μιας εφημερίδας, μετά από δικαστική αγωγή σε αστικό δικαστήριο, που επιδικάζει χρηματικές αποζημιώσεις, θέλει να εξασφαλίσει ότι θα πληρώσει το μέσο που καταδικάστηκε. Και εφόσον δεν πληρώνει η εταιρεία ιδιοκτήτης του μέσου, θα πληρώνει ο μέτοχος, που είναι ιδιοκτήτης του 50% των μετοχών. Μάλιστα,
ένα πρώτο ερώτημα που προκύπτει. Γιατί αυτή η διάταξη περιορίζεται στον τύπο και όχι και στα άλλα μέσα, στο διαδίκτυο? Πρέπει να απαντήσετε σε αυτό. Ένα δεύτερο ερώτημα. Ποιος είναι ο ρόλος αυτού του περιβόητου εσουρού? Αυτός ο θεματοφύλακας τάχα μου της αντικειμενικής ενημέρωσης τώρα αναλαμβάνει και ρόλο μεσάζοντα επιβολής προστήμων στον τύπο. Αυτό το ανυπόληπτο όργανο, κυβερνητικό φερέφωνο, που δεν κάνει απολύτως τίποτα για να βάλει ένα φραγμό σε αυτό το χάλι που υπάρχει σήμερα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης για την παραβίαση όχι της ισότιμης προβολής, μιλάμε εδώ για ισότιμες προβολές, αλλά έστω αυτής της αρχής της αναλογικής προβολής των κομμάτων στα μέσα ενημέρωσης. Ζούμε πραγματικά έναν μηδιακό αυταρχισμό, μια ιδεολογική χειραγώγηση από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και ο ΣΥΡΙΖΑ βέβαια πρέπει να σταματήσει αυτή την υποκρισία, αυτές τις διαμαρτυρίες, τη στιγμή που έχει βάλει τη σφραγίδα του σε αυτό το καθεστώς με τον νόμο Παπά. Ενώ ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ για τη σύνθεση του ΕΣΟΡΟΥ, για την οποία διαμαρτύρεται, να γνωρίζουμε ότι είναι προϊόν διακομματικής συνένεσης πλην Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Και υπάρχει ένα τρίτο ερώτημα. Από πού και ως πού αμφότεροι διευθυντής και διευθυντής σύνταξης πρέπει να είναι μέλη του Σωματείου? Το να είναι μέλη του Σωματείου των Εκδοτών το καταλαβαίνουμε. Με γεια τους και χαρά τους. Κάθε δικαίωμα. Αλλά όχι τα δικά τους και των εργαζομένων δημοσιογράφων πάλι δικά τους. Και εδώ θα χρειαστούμε αλήθειες. Στις περισσότερες φορές, όταν υπάρχει αγωγή για κάποιο μέσο, δεν δικάζεται ο διευθυντής, δικάζεται ο δημοσιογράφος. Ο δημοσιογράφος έχει γίνει ο σάκος του Box, οι οποίοι χειρίζονται θέματα και τα παρουσιάζουν μετά με βάση την πολιτική που διαμορφώνει ο επιχειρηματικός όμιλος. Μέσω του διευθυντή και του διευθυντή σύνταξης και των αρχισυνταχτών μεταφέρεται η εντολή στο δημοσιογράφο και αυτός είναι υποχρεωμένος να προβάλλει τα θέματα με βάση την πολιτική που του υποδεικνύουν. Τώρα, αν εδώ εμπλέκονται και ανταγωνισμοί και υπάρχουν μηνύσεις και αγωγές για συκοφαντικές δυσφημίσεις, οι δημοσιογράφοι δεν έχουν ευθύνη ή δεν έχουν την κύρια ευθύνη και δεν πρέπει να δικάζονται. Οι ιδιοκτήτες όμως και τα διευθυντικά στελέχη έχουν ολάκερη την ευθύνη. Και εδώ επικρατεί ο νόμος του ισχυρού. Είμαστε λοιπόν αντίθετοι ως ΚΚΕ. Τα διευθυντικά στελέχη, που είναι τα πρώτα βιολιά των ιδιοκτητών, δεν μπορούν να συμμετέχουν στις ίδιες ενώσεις, στα ίδια συνδικάτα που συμμετέχουν οι εργαζόμενοι δημοσιογράφοι. Αυτοί είναι οι κατεξοχήν άνθρωποι της εργοδοσίας. Τα συμφέροντά τους είναι με την εργοδοσία κόντρα στα συμφέροντα των εργαζομένων. Ολοκληρώστε σιγά σιγά, σας παρακαλώ. Και σε σχέση με το άρθρο 2, τελειώνοντας κύριε Πρόεδρε, για το επίδομα μετάβασης εργαζομένων ΕΡΤ σε εμπόλεμη ζώνη. Μη διαμαρτύρεστε, κύριε. Δεν φτάνει που φέρατε ένα νομοσχέδιο με 88 άρθρα. Μην απαντάτε, μην απαντάτε. Και τόσες τροπολογίες με 25 άρθρα επιπλέον. Εσείς το λόγο σας, σας παρακαλώ. Το λόγο μου, ναι, αλλά από κάτω δεν θα κάνουμε τους υποφασμούς και τα όσα λέγονται. Σας παρακαλώ πολύ. Δεν είπαν και τίποτα. Σας παρακαλώ πολύ. Σας παρακαλώ, εγώ σας παρακαλώ. Δεν είπαν και τίποτε. Νόημα κάνανε. Σε σχέση με το επίδομα μετάβαση εργαζομένων σε εμπόλεμη περιοχή, το ΚΚΕ ήταν πάντα της άποψης ότι θα πρέπει αυτό το επίδομα να είναι ιδιαίτερα αυξημένο. Και λέμε επίσης ότι πρέπει να προμηθεύονται με μέσα ατομικής προστασίας τα μέσα ασφάλειας, δηλαδή αλεξίσφαιρα, γυλαίκα, κράνη και ό,τι άλλο χρειάζονται για να πάνε στον πόλεμο. Τους έστειλαν στην Ουκρανία χωρίς τίποτα από όλα αυτά. Και έτρεχαν βέβαια εκ των υστέρων να τους καλύψουν. Έχουν ευθύνη για αυτά και η κυβέρνηση και η εργοδοσία. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ.